Πρόεδρε, συγκέντρωση σήμερα των κατοίκων της περιοχής του Γαλατά, του Ευβοιμοχωρίου, εδώ στη γέφυρα του Ευβοίνου, συνέχεια των κινητοποιήσεων. Συνεχίζουμε τις κινητοποιήσεις. Ο κόσμος ανησυχεί. Η κυβέρνηση βέβαια προχθές ανακοίνωσε το χρονοδιάγραμμα της γέφυρας. Όμως το θέμα μας δεν είναι μόνο η γέφυρα αυτή, είναι η καθημερινότητα των ανθρώπων, η οποία η υπομονή τους έχει εξαντληθεί. Οι αγρότες ξεκινάνε. Ήδη έχουν ξεκινήσει. Θα πρέπει να περάσουν απέναντι στο Ευβοιμοχώρο, όπως και οι Ευβοιμοχωρίτες προς εδώ. Άρα ζητάτε άμεση λύση. Άμεση λύση. Τι προτείνετε? Προτείνουμε λοιπόν να επισπεύσουν οι εργασίες της γέφυρας, της σιδηροδρομικής γέφυρας. Ανεπίσημα έχουμε μια πληροφορία ότι η περιφέρεια με τον ΟΣΕ θα το προχωρήσουν και μέσα στο καλοκαίρι να δώσουν πρόσβαση στα αυτοκίνητα με φανάρι να περνάνε, γιατί είναι μόνο μονής κατεύθυνσης. Άμεσα λύση, και ταυτόχρονα θα πρέπει λοιπόν η κυβέρνηση και όποιος αρμόδιος είναι να αποζημιώσουν γρήγορα τον κόσμο, γιατί έχουν εξαντληθεί οικονομικά. Τα χιλιόμετρα έχουν τριπλασιαστεί, όπως όλοι γνωρίζετε. Εδώ και τώρα λοιπόν άμεση λύση στο θέμα αυτό. Η πρότασή σας που είχατε επαναλάβει και, και στη συνέλευση την ανοιχτή των κατοίκων. Ναι, ναι. Αφημή. Ακριβώς. Η πρότασή μου αυτή είναι. Και το πιστεύω ακράδαντα, γιατί ο κόσμος έχει εξαντληθεί οικονομικά. Τα χιλιόμετρα είναι πολλά. Τα χρήματα επιβίωσης έχουν γίνει χρήματα κίνησης. Ο κόσμος από πού να βγάζει χρήματα? Ακρίβειες τα βλέπετε. Ρεύματα, όλα. Φυσικά όλα τα πάντα έχουν πάρει πάνω. Πού θα βρει τον προϋπολογισμό, το κόσμος τον έχει κάνει. Όμως δεν περίμενε ότι θα πέσει και η γέφυρα. Σε αντίθετη περίπτωση θα κλιμακώσετε τον αγώνα σας. Κοίταξε, αν δεν προχωρήσει κάτι, και βέβαια ο κόσμος εδώ βλέπετε σήμερα μεγάλη παρουσία του κόσμου. Ευχαριστώ. Θα πρέπει εδώ και τώρα η κυβέρνηση και η περιφέρεια και όλοι οι φορείς αυτή τη στιγμή να βγούνε, να τοποθετούν και να δώσουν την άμεση λύση και τις αποζημιώσεις στον κόσμο και στους επαγγελματίες. Ευχαριστώ.